Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7. Για μία ώρα θα αναλύσουμε μαζί με τον Κωστή Ραπτόπουλο τα όσα έδαμε μεσοβδόμαδα, κυρίως το χθεσινό διπλό του Ολυμπιακού στο Λονδίνο επί της Arsenal, που δεν το έφτασε ωστόσο για να πανηγυρίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League, αλλά και εν ώψη της πρεμιέρας στο play-off και τον play-out, τι περιμένουμε να δούμε. Αρχικά, να θυμηθούμε εμείς το πρόγραμμα ως έχει το Σαββατοκύριακο. Αρχής γενομένης από την Κυριακή στην πρεμιέρα των play-off. Αστέρας Τρίπολης, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Άρης και ΠΑΟ ΚΑΕΚ, τον ντέρμπι των δικεφάλων. Στη βαθμολογία με την οποία μπαίνουν οι ομάδες Ολυμπιακός 67, Άρης 51, ΑΕΚ 48, ΠΑΟΚ 47, Παναθηναϊκός 45, Αστέρας Τρίπολης 42 η πρώτη εξάδα. Για τα play-out έχουμε αύριο Απόλλων Σμύρνης ΑΕΛ, Βόλος Όφη, ΠΑΣ Γιάννενα Ατρόπιτος και Πανετολικός Λαμία. Εδώ οι ομάδες μπαίνουν με τον Βόλο να έχει 33, τον ΠΑΣ 31, τον Απόλλων Σμύρνης 28 στους και τον Ατρόμητο, η Λαμία 23, ο Πανετολικός 20, ο Όφη 19 και η ΑΕΛ έχει 16 βαθμούς. Στην Super League 2, η οποία συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς, έχουμε την 16η αγωνιστική. Αύριο Εργοτέλης, ΑΕΚ Καραϊσκάκης και Παναχαϊκή Απόλλων Λάρισας. Στην Κυριακή Διαγόρας, Δόξα Δράμας, Λεβαδιακός Τρίκαλα, Οφιερά Πέτρας, Ιωνικός και Χανιά Ξάνθη. Στη βαθμολογία Εργοτέλης 28, Ιωνικός 28, Λεβαδιακός 27, Διαγόρας Ρόδου, Ξάνθη 26, Χανιά 21, Παναχαϊκή 19, Τρίκαλα Απόλλων Λάρισας από 15, Δόξα Δράμας 14, Οφιερά Πέτρας 11 και Καραϊσκάκης 8 βαθμούς. Να καλησπέρισουμε τώρα τον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή. Τέλεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ωραία πράγματα. Ήταν ωραίος Ολυμπιακός. Ένα 3-4-3 με μεγάλη ανάλυση. Ένα 3-4-3 στην επίθεση, γιατί ήταν 5-4-1 στην άμυνα. Ναι. Και έδειξε ότι ήταν ανεκπαίδευτος ο Ολυμπιακός να το παίξει. Ήταν πρώτη φορά. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να δοκιμαστεί κι άλλες φορές σε κάποια ημίχρονα, έτσι ώστε να ήταν και στο επιθετικό και ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι. Τότε ότι ο Ολυμπιακός δεν έφαγε κάποιο τέρμα είναι επίτευγμα, γιατί ο Ανδρούτσος έπαιζε σαν εξτρέμ. Και ωραία, Μτσίπ, το ίδιο. Και δεν ζει και ο Νίκος να δει επιτέλους τον Ολυμπιακό με τρεις στόπερ στην Ευρώπη, έτσι. Τρεις στόπερ στην Ευρώπη, αλλά ο Νίκος άμα ζούσε θα μας έλεγε ότι ο Μπά, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει βγει 10 φορές απλά για ως Μπάκα, το πρώτο ημίχρονο. Και χτυπούσε από εκεί, γιατί ο Αντρούτσος ήταν φευγάτος, ήταν από τους κακούς παίχτες στο τακτικό κομμάτι. Όπως ήταν κακός για μένα και ο Μασούρας στο τακτικό κομμάτι και ο Φορτούνης. Ο ναι. Καμαρά ήταν ερωτεύσιμος, όπως και ο Ελαραμπίνο, αρκετά καλά πήγε, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο Μιλά, και παραδόξως και ο φίλος μας ο Σωκράτης πήγε πάρα πολύ καλά. Έδειξε ότι επανέρχεται σε πολύ καλά επίπεδα, όχι αυτά που ήταν πριν, αλλά τουλάχιστον σε πολύ αξιόλογα επίπεδα. Ανεστήθιωσα, ο οποίος ήταν συγκλονιστικός, και πιστεύω ότι αυτό που έλεγε και ο Νίκος ο Αλεφαντός, ότι ο Ολυμπιακός με 3-5-2 ή 3-4-3 στην Ευρώπη θα μπορούσε να προχωρήσει διαχρονικά και να προχωρήσει και αργότερα. Είναι ένα σύστημα το οποίο Γιάννη, όταν αμυνότανε στο πρώτο ημίχρονο, στο τακτικό κομμάτι δεν ήταν καλός, γιατί δεν πιάσανε καθόλου καλά ο Μασούρας και ο Φορτούνης να έρθουν κοντά στον Καμαρά και στον Εμβιλά. Εκεί χανόταν εύκολα η μπάλα. Και αυτοί με τρία χαφ, αρκετά καλά, και ο Τζάκα χθες, ο οποίος ήταν, πιστεύω, πάρα πολύ καλός. Ναι, και γι' αυτό δεν τον έβγαλε. Εμένα μου άρεσε πολύ μου άρεσε ο Ελνένη και δεν κατάλαβε γιατί τον έβγαλε ο Αρτέτα. Γιατί τον έβγαλε. Ουσιαστικά ο Ελνένη έπαιζε λίμπερο μπροστά από τα στόπερ. Δηλαδή ήταν ο παίκτη που έβγαζε με μια ασφάλεια την μπάλα από την άμυνα στο κέντρο, έτσι. Δεν ξέρω, ναι. Ο Τσάκα καλώς δεν βγήκε.
ο Σεμπάγιο, πώς το λένε. Σεμπάγιος, πολλά λάθη πάλι. Έκανε πάρα πολλά και σφάλματα. Και στα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό, τα δύο γκολ του Ελαραμπή έχουν προέλθει από δικά του λάθη, έτσι. Βεβαίως. Ο Ελαραμπή, ο οποίος για να καλύψει το κενό των δύο χαφ εναντίον τριών, έκανε πάρα πολλά χιλιόμετρα, έδειξε πάρα πολύ καλό χαρακτήρα και άλλη μια φορά. Πιστεύω ότι αδικήθηκε και από τον Φορτούνη και από τον Μασούρα. Αν ήταν καλύτερη και στο μυαλό και στο επιθετικό κομμάτι, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση ο Ελαραμπή. Πιστεύω ότι είναι αδικημένος από τους δύο που τον πλαισίωναν όταν έβγαινε ο Ολυμπιακός μπροστά. Και φυσικά ήταν εμφάνιση για μεγάλη μεταγραφή ο Καμαρά. Ο Καμαρά όταν τελείωσε το παιχνίδι, αν τον είχα μπροστά μου, θα του ζητούσα 50 αυτόγραφα. Τη φανέλα του, το θαυμασμό μου, υποκλίνομαι. Ναι. Ο Καμαρά όντως έκανε εμφάνιση για μεταγραφή και μην ξεχνάμε ότι την έκανε απέναντι σε μια αγγλική ομάδα, εκτός έδρας και χωρίς τον Μπουχαλάκη στους πρώτους 11. Έτσι, γιατί ουσιαστικά μπορεί κάποιος να πει ότι και ο... Να δούμε την πρώτη, του πρώτη μου χρόνια δεκάδα, παιδιά, γιατί μπερδευόμαστε έτσι. Μπορεί κάποιος να πει ότι είχε Εμβυλά, είχε και Μασούρα, είχε και Φορτούνη στον άξονα, αλλά ουσιαστικά δεν το είδαμε να συμβαίνει πολλές φορές αυτό στο πρώτο ημίχρονο, έτσι. Εγώ θα ο Φορτούνης ήταν κατά κάποιο τρόπο, κοίταξε, μπερδεύτηκε. Και ο Μασούρας και ο Φορτούνης ήταν στην τακτική επάνω και όταν αμυνόταν ο Ολυμπιακός παντού, όταν βλέπεις την Τζέρση, όταν αμύνεται, πού πάνε οι δύο οι πλαϊνοί της, πόσο κοντά έρχονται στους δύο χαφ, στον Κόβασης και στον Καντέ, ναι. Πώς δημιουργούν τετράδο. Να πω, ακόμα να το δικό μας εδώ του ΠΑΟΚ, ο Φερέιρα, όταν το έπαιζε, είχε δύο σκύλους σε ταχύτητα, άμυνα, εκρηκτικότητα, τον Μπέλκα και τον Τζόρι. Ναι, να πω που επίσης πιστεύω ότι εγκλωβίστηκε ο Μαρτίνς. Το ότι έχοντας εκτός τον Βαλμπουενά, δεν μπορούσε να αφήσει εκτός και το Φορτούνι. Δεν γινόταν να αφήσει εκτός και το Φορτούνι και από την άλλη περίμενε από τον Μασούρα να του κάνει αυτό που του κάνει και είναι τόσο χρήσιμος, δηλαδή να μπορεί συνάμα να δίνει βοήθεια στην επίθεση στον Ελαραμπή, αλλά κυρίως καλύψεις και στα χαφ. Το οποίο το προσπάθησε, και ο Μασούρας, αλλά δεν το έκανε. Εγώ ο πιστεύω Μασούρας ότι με τον Άρη, εδώ, σε εμάς, το Χαριλάου, όταν έπαιξε με 1,5 χαφ ο Μάρτινς, στο κύπελο το 1-1, στο 4-2-3-1, στο 4-4-2, αν δεν κάνω λάθος, ναι, με δύο φορ δεν έπαιξε. Χασάν και. Με δύο φορ έπαιξε. Στο Καριλάου, ναι. Mm-hmm. Ερχόταν πάρα πολύ μέσα, 20 μέτρα, και έκανε κατά συνθήκη το χατ όταν η μπάλα πεζόταν από την αντίθετη πλευρά. Εδώ μπερδεύτηκε. Αν το πάω μια συνέντευξη, θα πει με μπέρδευσε το σύστημα. Γιατί δεν ήξερε πού να πάει. Γιατί δεν ξέρω, δεν το είπε και ο Μάρτης. Όταν η μπάλα παίζεται από την άλλη μεριά, θα έρθει στα χαφ. Να γίνει τρίτο. Αυτό μπερδεύτηκε και έμεινε και εκτεθειμένο και ο Ανδρούτσο. Και χτυπήθηκε ο Μπα, αλλά δεν βγήκε και ο κοντά στον Ελαραμπή και στο επιθετικό κομμάτι. Για να μην κουράζουμε, με αυτό το 3-4-3 που επέλεξε ο Μαρτίν, τουλάχιστον εδώ ο Ολυμπιακό έβγαινε στην επίθεση. Θα έπρεπε ο ένα από του δύο που βοηθούν τον Ελαραμπή να ήταν κλασικό εξτρέμ. Δεν το έκανε χθε γιατί περίμενε από τον Μασούρα να του κάνει, να του δώσει αυτά που του δίνει και δεν μπορούσε να έχει και Φορτούνη εκτός εντεκάδας όταν ήταν εκτός ο Βαλμπουένα. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Ο Βαλμπουένα σε αυτό το παιχνίδι κούμπονε περισσότερο. Ναι. Γιατί και ο Φορτούνης μπερδεύτηκε. Ο Φορτούνης ο οποίος δεν είναι ο παίχτης ο οποίος θα στηρίξει το 3-4-3 σε εκείνη τη θέση που τον έβαλε. Εκεί θέλει ταχύτητα, νιάτα, τσαγανό, θα πρέπει να είσαι σπίρτο αναμένο. Ο Φορτούνης είναι πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, αλλά έχει μια αναθυμότητα, μια αργότητα, έναν, δεν ξέρω, ίσως είναι ο χαρακτήρας του τέτοιος. Δεν ταιριάζει η σοφτήλα στο 3-4-3 πίσω από το φορ οι δύο. Κάνουν πολλές δουλειές. Δηλαδή, αλλά από την άλλη πλευρά, ίσως δεν είναι καλά διδαγμένο οι κινήσεις που θα κάνουν οι ποδοσφαιριστές και κάπου
Ο Ολυμπιακός, τολμώ να πω, ότι στο πρώτο μισάωρο ήταν χαμένος όπως ήταν χαμένος στο πρώτο μισάωρο στο Καραϊσκάκι. Πάντως, για άλλους λόγους. Ναι, εκεί, να πούμε κάτι άλλο, Κωστή, ότι εφόσον επιλέγει να παίξει με τρία στόπερ, ωραία, που αυτό του βγήκε τουλάχιστον με την εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και το αποτελέσματος, θα μπορούσε να πάει σε ένα 5-3-2, να είχε τρία χαφ και Καμαρά και Έμβυλα και Μπουχαλάκη μέσα και να είχε ή Μασούρα ή Φορτούνη δίπλα ή κοντά στον Ελαραμπή. Εκεί ο Φορτούνης σε πολύ πιο 5-3-2 θα κούμπωνε περισσότερο ως παρτενέρ περισσότερο του Ελαραμπή. Θα τον βοηθούσε περισσότερο, θα έκανε λιγότερα χιλιόμετρα του Ελαραμπή και θα χτυπιόταν και ο Ολυμπιακός τόσο εύκολα και στον άξονα, ιδιαίτερα στη δεξιά του πλευρά, γιατί η αριστερή του πλευρά σχετικά πήγε καλά, γιατί έβγαινε ο Μάγκη, γι' αυτό έβαγε την κάρτα. Εκνευρίστηκε, πήγε πολλές φορές πλάγια, το κορμί του δεν είναι για να βγαίνει πολλές φορές εκεί, έκανε το φάουλ, εκνευρίστηκε. Εντάξει, αυτό βέβαια μπορεί να είναι η παλμή υψηλή κλπ. Αλλά επειδή ο Μπα δεν το κάνει πρώτη φορά αυτό, το έχει κάνει τρεις φορές φέτος, έτσι, θα πρέπει κάποιος στον Ολυμπιακό, εφόσον θεωρούν πως είναι εξελίξιμος παίκτης και είναι υπηρεσιακό στοιχείο της ομάδας, να κάτσει και να του μιλήσει, ξέχωρα από την τακτική του εξέλιξη, να του μιλήσει για να ελέγχει και τα νεύρα του, έτσι, γιατί ναι μεν χθες βγήκε και έβαλε τα κλάματα, εντάξει, και δεν είναι και είναι 22-23 χρόνια όπως ο Μητσιρικάς. Πιάσαν τα κλάματα, έτσι. Αλλά θα πρέπει να του μιλήσει κάποιος. Δεν το κάνει, επαναλαμβάνω, πρώτη φορά. Το κάνει τρεις φορές φέτος, έτσι. Λοιπόν, όσο περισσότερο τα κρατιέται στην άκρη, έχοντας τον Αντρούτσο σε ένα ο Αντρούτσος δεν έπιασε χθες. Δεν ξέρω αν ο Λαλά ήταν στον πάγκο, δεν ξέρω. Ήταν, αφού μπήκε για αλλαγή στο τέλος. Ναι, σωστά. Ναι. Εκεί ίσως ήταν αλλολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Να πω κάτι, Κωστή, για να μην το ξεχάσω, συγγνώμη. Το γαμώτο είναι ότι δεν το παρέταξε πέρσι, έχοντας ο Μάρ και Τσιμίκα. Δηλαδή πιστεύω ότι με ο Μάρ και Τσιμίκα θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί ακόμα και το 3-4-3 περισσότερο και από το 5-3-2 με τα περσινά του μπακ. Βέβαια. Πάντως ήταν καλή σκέψη. Το γκολ είναι μεγάλη ευλογία να έχει center for που μπορεί να τριπλάρει το στόπερ. Δηλαδή ο Ελαραμπή είναι ευλογημένος center for. Εμένα, και ο Νίκος τα λέει, δεν μπαίνει τριπλάρι καν. Μπαίνει σαν εξτρέμ κίνηση, πάει στο στόπερ, δεν με ενδιαφέρει εμένα που έγινε καραμπόλα. Η κίνηση ότι τρώει τον Νταβίτ Λουίς και σουτάρει, είναι μεγάλη υπόθεση να υπάρχει, είναι σε υψηλό επίπεδο αυτή η center for. Τον έχει ο Ολυμπιακός και επειδή είναι 34, εγώ θα συμβούλευα ταπεινά ότι θα πρέπει να πάρει ένα center for αναλόγου ικανότητας και όχι μονοκόμματο. Δηλαδή να πάει να ψάξει να βρει ένα σύγχρονο center for όταν τελειώσει ο Ελαραμπή σε αυτά τα επίπεδα. Και όχι σε ένα παλιωμοδίτικο το οποίο το βλέπαμε στην προηγούμενη δεκαετία. Εντάξει, δεν νομίζω θα κάνει πισωγύρισμα σε αυτό. Πάντως χθες ο Ελαραμπή με όλες τις κινήσεις που έκανε στο γήπεδο έδειχνε ένας σύγχρονος center for. Και αν δεν ήταν στα 34 του, 33-34, έτσι, θα... 29, 30, 28, άμα ήταν, με αυτό που έχει κάνει φέτος... Θα είχε φύγει ήδη. Θα είχε φύγει, θα είχε πάρει ο Μαρινάκης πολλά λεφτά. Τον πουλάγαν, βέβαια. Εδώ πουλήσανε τον, πώς το λέγανε, και το χαφ, που δεν το χώρευε ο Αλέφαντος από την Πάτρα που ήταν, πώς το λέγανε, στο κέντρο, στην Πορτογαλία. Α, το Σάμαρι. Εδώ πουλήσανε το Σάμαρι. Φαντάζεσαι τώρα τον Ελλάδη. Λοιπόν, να μνημονεύσουμε, αλλιώς θα μείνει η κάρτα κάνα 20 λεπτό στον αέρα και τα 39 ευρωπαϊκά διπλά του Ολυμπιακού, εκ των οποίων είναι ρεκόρ το ότι έχει πετύχει τρία συνεχόμενα στο Λονδίνο απέναντι στην Arsenal. Είναι και η πρώτη ομάδα Ολυμπιακός. Είναι πρώτη ομάδα Ολυμπιακός που πετυχαίνει τρεις ερηνίκες στην έδρα της Arsenal στα κύπελα Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, πληρέστατος, χωρίς τραυματισμούς,
χωρίς τη βλακία που δώσαν το στόπερ δανεικό, θα την έβγαζε πάλι έξω. Ναι. Υποθετικό. Όχι, όχι υποθετικό. Εντάξει, αν βέβαια. Δεν έκανε, αν το έπαιζε 4-5-1 εδώ πάλι, ναι, θα ήταν πιο ανταγωνιστικός. Ναι, αλλά δεν είχε μπάει εδώ. Αν δηλαδή το μεγάλο του λάθος του Ολυμπιακού ήταν ότι από το άγχος του να φτιάξει γρήγορα την ομάδα στο Καραϊσκάκης, πείραξε 5-5, τους άλλαξε θέση, ενώ με μία κίνηση θα κρατούσε το 4-5-1, που επαναλαμβάνω, σε αυτό το 4-5-1 στηρίχθηκε και ο ίδιος, αλλά στηρίξαν και την καριέρα τους όλοι οι ποδοσφαιριστές μεσαίας γραμμής του Ολυμπιακού. Ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν μια λάθος κίνηση. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τις φάσεις. Η πρώτη ευκαιρία είναι για την Arsenal με τον Πέπε. Ο Σωκράτης με το καλημέρα σαν αναμέτρηση δείχνει πως θα είναι κομβικός κόντρα στην παλιά του ομάδα. Γιατί εδώ βλέπουμε πως κάνει την κίνηση ο Πέπε. Είναι άστοχη η έξοδος από τον ΣΑ. Αλλά ο Σωκράτης πάει να καλύψει ουσιαστικά τη γωνία του τέρματος, έτσι, δηλαδή αφού βλέπει ότι εκεί έχει, κοίτα, βλέπει ότι θα περάσει τον ΣΑ και δεν πέφτει πάνω στον Πέπε, πάει να τοποθετηθεί κάπου όπου να μπορεί να διώξει την μπάλα, έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Ο Σωκράτης ως παιδικός center back στους τρεις είχε δύσκολο έργο, γιατί το 1-3 του πρώτου αγώνα ανάγκαζε τον Ολυμπιακό να ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά στα extreme, ναι, τους δύο back, ναι. Οπότε εδώ έμεινε ανοιχτή η τριάδα και στις μεταβιβάσεις και στις κόντρα επιθέσεις χτυπήθηκε. Ήταν πολύ δύσκολο στα καλά του ο Σωκράτης να μπορούσε να παίξει δεξί κεντρικό στόπερ. Mm-hmm. Ναι. Ίσως εκεί θα έπρεπε να παίξει ο Σωκράτης εκεί, αλλά ο Μπα, επειδή είναι λιγότερο εγκεφαλικός, προτυπήθηκε ο πιο μεστομένος στο κέντρο της άμυνας. Mm-hmm. Και έπαιξε ο Σωκράτης εκεί, δικαιώταν. Ναι. Λοιπόν, πιστεύω, πάμε να δούμε. Πέρασε σαν σκέψη του Μάρτης ποιο θα βάλει δεξιά και ποιο στο κέντρο της άμυνας. Κάνα μισά ώρα το προβλημάτισε. Μπορεί να το συζήτησε κιόλας. Ποιο να βάλω εκεί. Εντάξει, ο Σωκράτης, επειδή έχει παίξει και δεξί μπακ, αυτό ακριβώς. Μπορεί να προσαρμοστεί λίγο πιο εύκολα στην πλαγιοκόπηση από ότι ο Μπα. Πάμε να δούμε τώρα την ευκαιρία του Ολυμπιακού με τον Έλα Ραμπί. Είναι βέβαια και ασίστ ουσιαστικά από τον ΣΑ με το βολέ, αλλά βλέπουμε πως ο Έλα Ραμπί και θα βάλει πλάτη και πως σημαντικό είναι το πρώτο κοντρόλ να είναι καλό για να βάλει μπροστά τεχνική, την μπάλα, έτσι. Ταχύτητα και τέχνη, το κορμί αυτό δηλαδή, σε μια κούρσα, πόσα μέτρα είναι. 35 μέτρα. Έχει φύγει σχεδόν από το κέντρο. Έχει φύγει 40 μέτρα. Ναι. Βλέπεις ότι έχει διασκελισμό καλό, καλά πατήματα για 34, mm-hmm, και για αυτό το κορμί, έτσι. Ναι, σωστό. Είναι σημαντικό. Αυτό αν έμενε τον γκολ, θα έμοιαζε πάρα πολύ με τον γκολ του Μουσλίμοβιτς στην Τουρκία που έδωσε πρόκριση στον ΠΑΟ. Ναι. Το βολέ του τερματοφύλακα ήταν αυτό και ο Μουσλίμοβιτς έσπασε την τετράδα και έκανε τον γκολ και πέρασε ο Πάουκ. Θα βγαίνει πάρα πολύ, θα ήταν σχεδόν το ίδιο. Βέβαια είναι και ο Λένο παγκόσμιας κλάσης, γιατί μένει ουσιαστικά ακίνητος και κάνει την κίνηση αφού έχει δει το βολέ του Έλα Ραμπί. Τη βγάζει με το γόνατο, έτσι. Μένει, ναι, ότι δεν βγήκε. Mm-hmm. Είναι έξυπνος, γιατί πλέον έγινε διεκδικήσιμη η μεγάλη μπαλιά. Ναι, δηλαδή, μα είδε ότι δεν προλάβαινε. Είναι το λάθος που έκανε ο ΣΑ στην προηγούμενη φάση. Έτσι που ήταν και πιο πλάι. Αλλά και έχουμε πει ότι ο τερματοφύλακας θα πρέπει, το έκανε, το πρώτο είδαμε στην Ελλάδα, τουλάχιστον στα δικά μου χρόνια, από τον Ατματζίδη και μετά αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο. Ο Ατματζίδης ήταν ο πρωτεργάτης, mm-hmm, των νέων κανονισμών. Δεν είναι μόνο να είσαι γρήγορο στα πόδια. Είναι να είσαι και. Εδώ, αν ρωτήσουμε έναν προπονητή, μπορεί να μας πει και κάτι άλλο. Η τετράδα είναι πάρα πολύ στο κέντρο. Καλά, αυτό δεν αλλάζει. Είναι χαρακτηριστικό της Άρσεναλ. Άλλο λέω. Λέω ότι ο Καν μπορεί να μην δημιουργόταν και φάση. Γιατί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο μας έχουν πει στις σχολές και στις συνομιλίες οι γραμμές είναι τέσσερις. Δηλαδή άμυνα, κέντρο, επίθεση, ναι, και ο τερματοφύλακας,
Τέταρτος. Εδώ αυτός εδώ, ο Λένο, είναι πολύ πίσω από την τετράδα. Δηλαδή, το έβγαλε, αλλά η θέση του, αν ρωτήσουμε έναν προπονητή μεγάλο και σπουδαίο, και μπορεί να μας πει ότι εδώ η απόσταση είναι μεγάλη από την τετράδα της άμυνας. Ναι. Ωστόσο, να πούμε ότι για ένα τερματοφύλακα είναι πολύ σημαντικό να είναι και γρήγορο στη σκέψη, εκτός από το να είναι γρήγορο στα πόδια. Έτσι, γιατί εκεί θα φύγεις πάνω στην μπάλα, μόνο αν είσαι σίγουρος ότι θα την προλάβεις εσύ. Την προλάβεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Είναι ο καταλληλότερος στον κόσμο που παίζει εκεί ψηλά η Μπάγερ και παίζει το Λίμπερο. Πάει φοβερός σε αντίληψη. Πάμε να δούμε την ευκαιρία του Μπαμεγιάνγκ ύστερα από την πάσα του Θεμπάγιος. Εδώ βέβαια είναι πολύ καλή κάθε του Θεμπάγιος, ο οποίος χθες έπαιξε και δεκάρι έχοντας πίσω του Τσάκα και Ελνένη, αλλά γενικά δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Λακαζέτ γιατί δεν έπαιξε, προτιμήθηκε ο... Βάλε τον Ομπαμεγιάν και κάνει και δηλώσεις ότι θέλει εξηλαίωση για το περσινό, για την περσινή χαμένη ευκαιρία, αλλά δεν είναι ακάλωστε. Δηλαδή φάνηκε ότι και ψυχολογικά ήταν πιεσμένος. Και μετά το 0-1, αυτή ήταν μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι το τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Να βγούμε σε αντεπίθεση, να βγούμε σε οργανωμένη επίθεση. Το είπε ο Αρτέτα και νομίζω ότι η κακή εικόνα της Arsenal ήταν αυτό ακριβώς που μνημονεύεις, Κώστα. Δηλαδή, αντί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κυνήγαγε ένα δεύτερο γκολ και θα άφηνε κενά εξορισμού πίσω, καταναλώθηκαν στο να αλλάζουν μπαλιές στο κέντρο με παράλληλες πάσες και να παίζουν με το χρόνο και θα το πλήρωνε αυτό, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την... Έλειπε χθες Γιάννη πολύ και ο Χασάν. Ο Χασάν χθες έλειπε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα πήγαινε σε 4-4-2 τόσο νωρίς στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Ένα τέταρτο Ολυμπιακός πήγε στον αέρα, έλειψε πολύ η παρουσία του. Ναι, αλλά μετά και με την αποβολή του Μπα... αν δεν την είχε κάνει ήδη την αλλαγή, δεν την έκανε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το γκολ του Ολυμπιακού με τον Ελαραμπή. Είναι ωραία εσείς του Μασούρα. Εδώ θα μπει ο Ελαραμπή κάθετα, θα σουτάρει. Η μπάλα θα βρει και στο σώμα του Γκάμπριελ και θα καταλήξει στα δίχτυα. Είναι το 0-1 του Ολυμπιακού. Βέβαια, δεν φέρει ευθύνη ο Γκάμπριελ, ο οποίος έδειχνε σε ένα κοντινό μετά τη λήξη, μετά το πέρας της φάσης, το πώς γύρισε το σώμα του για να μην κάνει χέρι, πώς προστάτεψε το χέρι του, το κόλλησε στο σώμα του. Αλλά εκεί είναι πολύ πιθανό να κάνει κόντρα η μπάλα πάνω σου. Ήταν κοντά σχετικά. Ναι. Αλλά είδαμε πόσο ο Λεραμπή ψάχνει ουσιαστικά την τρύπα της βελόνας για να περάσει την μπάλα, έτσι. Εδώ δικαιώνεται πάλι ο Αλέφαντος με τον Νταβίντ Λουίς. Εντάξει, δεν είναι. Όχι ότι μειώνουμε τον κόρ του παιχταρά του Ολυμπιακού, αλλά σίγουρα στην Αγγλία έχουμε δείξει σε πιο χαμηλές ομάδες, πιο καλού στόπερ, πιο σωματότητα. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, και δεν ξέρω γιατί επιμένει ο Αρτέτα. Πάμε να δούμε τώρα την ευκαιρία της Arsenal με τον Πέπε. Εκεί ήταν τυχερός ο Ολυμπιακός, γιατί η μπάλα θα βρει στην πλάτη του Emil Smith Rowe και θα καταλήξει out. Εδώ βλέπουμε την εξέλιξη. Νομίζω ότι η μπάλα πήγαινε κατευθείαν μέσα. Το γάμ. Ναι. Αλλά θα βρει στον συμπαίκτη του Πέπε και θα καταλήξει out. Ευκαιρία της Arsenal με τον Aubameyang. Ύστερα ο πάσα του Edegaard. Εδώ ουσιαστικά θα φύγει από το κέντρο. Πίσω από το κέντρο. Μοιραία ο Ολυμπιακός είναι μπροστά γιατί ψάχνει δεύτερο γκολ. Θα βρίσκεται τέτοιες φάσεις η Arsenal, αλλά δεν είναι και το ψυχολογικό, γιατί έχει όλη την εστία και κάνει ένα πλασία από καρδιωτικό. Λες και παίζει με τους φίλους του στην αυλή του σπιτιού του. Δηλαδή ήταν πολύ χαλαρός στο τελείωμα της φάσης εδώ. Η αποβολή του Μπα, ας το ξαναδούμε για μια φορά, ναι, εντάξει. Είναι ουσιαστικά πίσω από τη σέντρα, φεύγει τελείως ανενόχλητος, έχει αφήσει πίσω του παίκτες του Ολυμπιακού και πλασάρει out. Την αποβολή του... Δεν είναι πιο γρήγορο στον κόσμο. Εντάξει, αλλά και είναι όλοι μπροστά, γιατί όταν βγαίνει ο Ολυμπιακός μπροστά, μας έλεγε και ο Νίκος ότι
αναγκαστικά για να μην υπάρχει μεγάλο άνοιγμα στις γραμμές, θα πρέπει να ακολουθήσουν και τα στόπερ. Είναι πριν την αποβολή του Μπα η φάση αυτή. Ναι. Ακολούθησε η αποβολή του Μπα με τις δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε δευτερόλεπτα. Κάποιοι είπαν ότι ήταν αυστηρή. Εγώ ήταν θα πω αυστηρή. Ότι ήταν με το γράμμα του νόμου, γιατί ουσιαστικά την με μπάλα το την πετάει. Με το πνεύμα δεν ήταν. Ναι, την πετάει πάνω στον. Στο χέρι του διαιτήτη. Την πετάει προς τον διαιτήτη την μπάλα, έτσι. Λοιπόν. Τώρα, έχει άλλη μια ευκαιρία η Arsenal με ο Μπαμεγιάνγκ ύστερα από πάσα του Μαρτινέλη. Αν τη δούμε και αυτή, είπα ότι με τον Ολυμπιακό να παίζει με 10 και να πιέζει μπροστά για ένα δεύτερο γκολ, μοιραία θα είχε φάσεις. Ναι. Ήταν λογικό να το κάνουμε. Φάσεις. Εδώ είναι το τακουνάκι που το βγάζει ο Σα ωραία, έτσι. Αλλά ο Ολυμπιακός δίκαια πανηγύρισε ένα διπλό χθες, που ουσιαστικά δείχνει ότι έχει μία εξέλιξη ως ομάδα τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και θα πρέπει να χτίσει πάνω σε αυτό την νέα σεζόν. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για όσους βλέπουν μέσω του ΟΑΡΤ και θα πάμε σε ερωτήσεις που είναι πολλές σήμερα, λόγω ημέρας, Κωστή, για σένα. Λοιπόν, ο Γρηγόρης, πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στο δεξιάκρο της επίθεσης και αν τα 6 εκατομμύρια για τον Μπρούμα είναι πολλά. Πολλά, εντάξει, τώρα αν ρωτάει εμένα που έχω δει στον ΠΑΟΚ παλτά με 1 και 2 και 3 εκατομμύρια, εντάξει, ο Μπρούμα δεν πήγε. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν τραβάει. Ο Ραντζέλοβιτς, καλός. Δεν έχει όμως έναν εξτρέμ Ολυμπιακός που να ξεχωρίζει και να πεις ότι αν δεν παίξει αυτός, αμάν τη βάψαμε. Όπως η ΑΕΚ έχει τον Γκαρσία, ας πούμε, ή ο ΠΑΟΚ έχει τον Τζόλι. Σωστό. Θα, ας πούμε, παίρνει ο Ρατζέλοβιτς, άμα τραυματιστεί, δεν θα στον ακολουθεί ο Νικολακόπουλος, θα λέει έχουν τον Μασούρα. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, ο Κώστας, άκουγα τον Αβραμίδη πριν 2 χρόνια που έλεγε για τον Ελαραμπή και πόσο παικτάρα είναι στο ραδιόφωνο και τον κορόιδευα. Έκανα λάθος από έναν Παναθηναϊκό το μήνυμα αυτό. Μόνο Σισε από σύγχρονους φορ μπορεί να συγκριθεί μαζί του στην Ελλάδα. Ναι. Σισε ήταν παιχτάρα μεγάλη. Είχε ένα χαρακτηριστικό ότι όλα τα γκολ τα έχει κάνει αχωρίσει το γήπεδο στα δύο. Από τη δεξιά μεριά έχει κάνει όλα τα γκολ. Από την άλλη μεριά δεν έχει κάνει κανένα. Ένα στατιστικό το οποίο ο Γαλάνης δεν το έχει δει. Και μας το είπε ο Αλέφαντος. Και το είδαμε και ψάξαμε να βρούμε επί πολύ καιρό και είχε δίκιο. Πού το είδε τώρα ο Αλέφαντος, πώς το είδε, δεν δικό μου. Λοιπόν, και έχει μνημονεύει τον Νίκο σήμερα και στις ερωτήσεις. Ναι. Ένας που γράφει αρσεναλίστας, Γιάννη, πιστεύεις ότι η ομάδα μας μπορεί να πάρει το Europa. Κληρώθηκε με τη Σλάβια Πράγας που άφησε εκτός η Rangers και μετά λογικά με Villarreal. Θα το πω κι εγώ σε στυλ Ραπτόπουλου. Αν δεν ξαναπαίξει ο Νταβίτ Λουίς και αρχίζει να σκοράρει ο Μπαμεγιάνγκ, μπορεί να πάει τελικό. Ναι. Ο Γιώργος... Γιατί χαφ καλά έχει. Πώς? Χαφ καλά έχει. Χαφ καλά έχει. Ο Πέπε αξίζει 85 εκατομμύρια, τόσο τον έχει αγοράσει η Arsenal και ακόμα πληρώνει σε δόσεις. Λοιπόν... Σοκράτης, αποδείχθηκε ο Ολυμπιακός έτσι για μας πρέπει να παίζει με 5-3-2 δικαίωση Αλέφαντου. Ναι. Ο Παναγιώτης ρωτάει, Ελαραμπή ή Μπέρκ. Δύσκολο. Στα καλά τους και έτσι. Δύσκολο στα καλά τους και οι δύο, ναι. Καλά τους και οι δύο. Δεν θα τους είχε στην ίδια ομάδα. Γιατί όποιον άφηνες έξω, ή έπρεπε να παίζουν και οι δύο, ή έπρεπε να είσαι στο βράδυ στεναχωρεμένος γιατί θα αφήσεις τον έναν έξω. Λοιπόν, Αρτέτα ή Μαρτίνς, ρωτάνε εμένα. Νομίζω Μαρτίνς, ξεκάθαρα. Μαρτίνς. Ναι, Μαρτίνς. Έκανε και αυτός τώρα αυτή τη νίκη και το βιογραφικό του ανέβηκε γιατί έχει φιλοδοξίες, έχω διαβάσει. Και καλά κάνει. Mm-hmm. Έκανε ένα καλό βιογραφικό να πάει Premier League, πιστεύω. Ξέρω ότι θέλει να πάει κάπου εκεί όταν φύγει από τον Ολυμπιακό. Θέλει να πάει για μόνο εκεί ουσιαστικά. Ναι. Και επειδή... Είναι δεύτερο διπλό που πετυχαίνει ο Ολυμπιακός σε επιμερών του στο Emirates. Θα περιμένει το καλοκαίρι μια πρόταση από την Premier League, έτσι, γιατί πληθαίνουν και οι Πορτογάλοι τεχνικοί στο πρωτάθλημα της Αγγλίας.
Και άλλος έβαλε φίλος. στο ρεπερτόριό του, πρόσεξε, έχει βάλει στο ρεπερτόριό το 4-2-3-1. Χαλάει λόγω τραυματισμού. Το 4-3-3-4-5-1. Κάνει κάποια μάτς, χιλιά, χάνει μάτς, παίζει το 4-4-2 με δύο εξτρέμ και δύο φορ. Έρχεται τώρα, παίζει το 3-4-3. Έχει αρχίσει να ολοκληρώνεται γενικότερα και σαν γκάμα τακτικής. Ναι, επίσης φαίνεται ότι στις 100 αλλαγές που θα κάνει, οι 90 θα πάρει από αυτές. Ας πούμε μπορεί, κατάλαβες, τα στατιστικά του δείχνουν ότι και στο κουτσάρισμα δεν υστερεί να πεις ότι αν είναι καλός εκεί και τα λοιπά. Επίσης, στο κομμάτι φυσική κατάσταση. Βλέπεις ένα Ολυμπιακό, ο οποίος ζυγίζει τα παιχνίδια, τα ζυγιάζει που λέμε στην Τούμπα, έλεγε ότι εγώ έχω ένα πολύ δύσκολο μάτς την άλλη Κυριακή. Και είναι σημαντικά και την Τετάρτη μου την Κυριακή. Πάει σε ένα ρυθμό διαφορετικό. Δίνει ένταση 20 λεπτά στο δεύτερο μήκο. Ξαναρρίχνει τον ρυθμό. Δείχνει ότι έχει άμεση επαφή και με συνεργάτες. Δηλαδή, αυτό με τον Ολυμπιακό. Το ότι πηγαίνει σε ένα. Γιατί γράφανε οι δημοσιογράφοι. Άλλο Ολυμπιακό πετάει λέει, ένα ημίχρονο. Δεν τρελίστε, δεν πετάει κανένα ημίχρονο. Ο Ολυμπιακό πάει για το 0 στο πρώτο ημίχρονο. Αν προηγηθεί είναι ευλογία. Μετά κάνει ένα φουλάρισμα εκπληκτικό. Μέχρι το 70 πετυχαίνει τον γκολ. Το 90% των μάτς. Μετά γυρίζει πίσω και παίζει και την κόντρα. Έχει βάλει πολλά δηλαδή. Το ξέρω. Και εγώ, γιατί είμαι απόλυτα ειλικρινής, με το ημίχρονο να τελειώνει 0-0, χαλάρωσα. Εντάξει, γιατί τώρα μιλάω σαν Arsenal. Χαλάρωσα. Αλλά έλεγα, καλά, πότε θα σπριντάρει, πότε θα πάει. Και με το που το κάνει σε αρχές του τρίτου χρόνου το 0-1 και βλέπω να γυρίζει το momentum όπως είχε γυρίσει και εδώ μετά το 1-1 υπέρ του Ολυμπιακού, λέω, κοίτα τον Παγάσα, το έχει μελετήσει. Λοιπόν, πάμε στη βαθμολόγηση, Κωστή. Πρέπει λίγο να προσαρμοστείς και στους χρόνους τηλεόρασης, γιατί είναι ωραία η ανάλυση, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα λέμε μέχρι τις 10 το βράδυ. Πάμε λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τους προπονητές να βαθμολογήσουμε τον Μικέλ Αρτέτα και τον Πέντρο Μαρτίνς. Ο Αρτέτα βάφηκε το μαλλί, θα του βάλουμε ένα 7. Τι μαλλί να βάφει, 38 είναι. Αλλά οι τρία παιδιά λέει. Και τι έκανε, εντάξει, Ισπανός είναι. Σε κάθε γένα μόνο που θα βγει το παιδί καλά, δεν βγήκε καλά, έχει να πει στα μαλλιά. Εκτός ανήσανες. Λοιπόν, εντάξει, εγώ θα βάλω ένα 6. 6, 6. Πέντρο Μαρτίνς. Θα το βάλω 9. 9, και εγώ 9. Και μόνο επειδή το επιχείρησε και το πήγε καλά το 3-4-3. Θα μπορούσε να το παίξει σε κάνα μάτς αυτό, το 3-4-3 το δοκιμάσει. Και σε φιλικό και σε κανονικό. Να δούμε. Δεν νομίζω να το παίξει η Ελλάδα ξανά αυτό. Όχι, δεν το παίξει η Ελλάδα. Πάμε, τερματοφύλακες. Να δούμε τον Λένο και τον Σα. Επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις ο Σα. Ο Λένο, ένα που χρειάστηκε, το έβγαλε. Ο Λένο 6 και 9 ο δικός μας. Ο Λένο 6. Εντάξει. 7 εγώ στο Λένο και θα βάλω ένα 8 στον Σα. Λοιπόν, πάμε και τώρα να βαθμολογήσουμε τις άμυνες. Τώρα είναι τρίστοπερ. Τώρα είναι τρίστοπερ, ναι. Για πρώτη φορά το είδαμε και αυτό. Το μνημονεύσαμε, το σχολιάσαμε. Είναι πεντάδα, λοιπόν, με Ρέαμτσουκ, Χολέμπας, Σοκράτη, Μπα και Αντρούτσο. Ξεκινάμε με Ρέαμτσουκ. 8 θα τον βάλουμε. 8. Εγώ θα του βάλω 7. Ήταν καλύτερος από ό,τι στο πρώτο παιχνίδι, αλλά και στα ανεβάσματά του. Περισσότερα. Ναι. Επιθετικά σε αυτό το μάτς, περιμένεις από τους δύο πλαϊνούς πολλά πράγματα. Χολέμπας. Ναι. Χολέμπας 8. 8. 8 και από μένα. Σοκράτης. 9. 9. 10 από μένα. Έτσι, για να πάρει και ένα δεκάρι, έσωσε και στο 0-0 που θα άλλαζε η ροή του παιχνιδιού. Μπα. 6. 6. Η βάση 5 από μένα και πρέπει να ελέγχει τα νεύρα του, γιατί πρέπει να μάθει που παίζει. Αντρούτσος. Εκτός τακτικής, 5. 5. Εγώ ένα εξάριστον Αντρούτσο. Μπροστά φάνηκε, αλλά
Δεν είναι ο παίκτης που μπορεί να σου εξυπηρετήσει το full back που λέμε. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε άμυνα Arsenal. Από αριστερό μπακ, ε. Ναι, Tierney. Ο Tierney, 7. 7, και εγώ 7. Γκάμπριελ. Και αυτός. 7. Άντε, είναι 7 και στον Γκάμπριελ. Νταβίτ Λουίζ. 5. 5 και εγώ. Μπεγερίν. Ο άλλος μου αρέσει πολύ, 8. Μπεγερίν. 8. 5. Ναι. Δεν σ' άρεσε, ε. Όχι. Τι να μου αρέσει. Τρύπησαν. Τι το τρύπησαν, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε. Χαφ Ολυμπιακού. 2. Τι 2, ακόμα δεν βγήκαν. Α, 2 χαφ. Νομίζω βαθμολογία, συγγνώμη. Λοιπόν, Καμαρά. 10. 10 στον Καμαρά, 10 και από μένα. Ενβιλά. 8 Ενβιλά. 8 Ενβιλά, 8 και από μένα. Αν και μπορούσε. 9, 9, συγγνώμη παιδιά, 9. Άγγιξε το τέλειο. Ειδικά δεύτερο ημίχρονο. Πολύ καλό. Ναι, το πρώτο του ημίχρονο δεν ήταν καλό. Και αυτό το 8. Αλλιώ θα έπαιρνε και αυτό μεγάλο μάθημα. Πάμε Arsenal. Πάμε Arsenal. 3. 3. Τσάκα. 8. 8. Κι εγώ 8. Αν και την κίτρινη κάρτα σε κάθε μάτς έχει τάμα. Την έχει, ναι. Θεμπάγιος. 9, όχι, τι? Ο Ελλάδη. Είσαι Μπάγιος 6. 6 και εγώ 6. Και επιμένει ο Αρτέτα. Ελνένη. 9 θα τον βάλω. Ήταν πολύ. Και εγώ θα του βάλω 9 και μου κάνει εντύπωση πόσο έκανε ελάχι ο Αρτέτα. Ναι. Πάμε επίθεση Ολυμπιακού, σωστά. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, Φορτούνη, Ελαραμπή και Μασούρα. Φορτούνης. 5. 5. Εγώ θα του βάλω ένα 6. Ελαραμπή. 10. Κι εγώ 10. Μασούρας. 5. 5. Εγώ ένα 6. Εντάξει, να είμαι λίγο πιο ελαστικός. Δικαιολογούνται και οι δυο, γιατί είναι περίεργο το 3-4-3, σε τι χώρους θα κινηθεί. Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί δικαιολογούνται τα παιδιά αυτά και τα δύο. Πάμε Arsenal. Απλό Φορτούτς κάθεται στο λαιμό, γιατί είναι αργός και ράθι. Ενώ η ταλέντα πάρα πολύ μεγάλη. Σμιθ, Εμίλ Ρόου. Έλα, Κωστή. Σμιθ, Εμίλ Ρόου. Πώς. Σμιθ, Εμίλ Ρόου. Ναι. 7. 7. Εγώ θα του βάλω 8. Ο Μπαμεγιάνγκ. 5. 5. Κι εγώ ένα πεντάρι να μάθει να πλασάρει. Πέπε. Πέπε, 7. Πώς. 7. 7. Εγώ 5. Γιατί κάνει και 85 εκατομμύρια. Αλόγω τον. Ναι. Λοιπόν. Καλό πάντως. Αν το έτρωγε ο Ολυμπιακός θα διδάχει για την τηλεθέαση καθόλου. Εγώ το πίστεψα μετά το 1-0 όταν είδατε την Άρσενα διαλυμένη. Το πίστεψε και ο Ολυμπιακός και το λέγαμε και θυμάσαι και στο ράδιο παραμονές του αγώνα. Πάμε λίγο, έχουμε ΠΑΟ ΚΑΕΚ μπροστά μας. Πάμε να δούμε πιθανή δεκάδα για ΠΑΟ. Σήμερα, Γιάννη, δευτερόλεπτα. Δεν βγήκα στο ράδιο γιατί πήγα να πληρώσω τα πρόστιμα COVID στο Δήμο. Και επειδή στο Δήμο Θεσσαλονίκης οι περισσότεροι είναι γιώτα 5, από το δεύτερο όροφο και πάνω, έβαλα μέσω το Δήμαρχο για να πληρώσω. Ναι. Δεν μπορούσα να πατήσω τα κουμπιά. Και γι' αυτό δεν βγήκα στο ραδιόφωνο, ήμουν εχμάλωτος στο τμήμα Θεσσαλονίκης. Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν. Έβαλα μέσω, όχι για να μην πληρώσω. Ναι. Για να μου πάρω τα λεφτά. Εντάξει, θα μπορούσε να πει σε μια κοπέλα εκεί στο Μετρόπολης να σου δείξει ηλεκτρονικά, ρε φίλε, να το κάνει αυτό, να τελειώνει. Δεν είναι τίποτα. Ναι, θα έχω μείνει πίσω λίγο. Μα ναι. Σε 4-5 χρόνια δεν θα υπάρχουν χρήματα. Όλα με πλαστικό θα γίνουν. Ναι, λοιπόν. Δεν δέχομαι, λέει, χρήματα. Δεν θα έχει. Πάμε. Ναι. Λοιπόν, ΠΑΟΚ, πιθανή εντεκάδα. Να τη σχολιάσουμε εδώ. Κρέσπο, Ίγκασον, Ροντρίγκο, Μπάμπα, Σβάμπ. Εντάξει, ο Βιερίνια δεν παίζει. Ναι. Σήμερα δοκίμαζε δεν. Άρα θα παίξει ο Μπάμπα και ο Ροντρίγκο. Μάλιστα. Βάρντα, Τζόλης, Μούρκ και Κρίεμτσικ μπροστά. Ναι. Καλή εντεκάδα από τη μέση και μπροστά, αλλά δεν έχει κόφτη. Εντάξει, ναι, δεν έχει. Αλλά θα ξεκουράσει το Ζίβκοβιτς, φαίνεται. Θα βάλει τον Μούρ, θα δώσει μια ευκαιρία και θα έχει ένα καλό χαρτί στον πάγκο. Κρίνεται οπωσδήποτε δεν βγαίνει.
αν και καλέσανε τον άλλον στην Εθνική Πολωνία. Το Σφιντέρσκι, Εθνική Πολωνία, ναι. Εξκευαστικό. Είναι καλή η δεκάδα. Ο Βαρέλα, οπωσδήποτε μετά τις αναρτήσεις της γυναίκας του και τα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουμε συλλέξει του Γαλάνη, είναι πολύ πίσω. Να πω λίγο, γιατί το είχε πορεία και ο Λίγκρης, ότι ο Σφιντέρσκι θα παίξει. Γιατί ναι, μεν έχει πολλούς Πολωνούς επιθετικούς η Εθνική, πολλά εννιάρια, αλλά λόγω του πρωτοκόλλου με τον COVID και την καραντίνα των 15 ημερών που πρέπει από χώρα σε χώρα, ανάλογα ποιος είναι ο προορισμός, να μείνει μετά ο ποδοσφαιριστής, πολλές ομάδες κάνουν και δεύτερες σκέψεις εάν θα στείλουν με τις εθνικές τους ομάδες κάποιους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την ΑΕΚ τώρα. Μία πιθανή εντεκάδα. Εξακολουθεί ο Χιμένεθ να έχει πολλές απουσίες. Εδώ βλέπουμε με Γκαρσία Ολιβέρα, με τρία οχτάρια, θέλει να ελέγξει το κέντρο και παίζεται η θέση του Μάνταλου. Υπάρχει ενδεχόμενο να δούμε το Μαχέρα, γιατί ο Τάνκοβιτς δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος, είναι στην αποστολή, και να μην δούμε Μάνταλο στο αρχικό σχήμα. Ο άλλος, ο Σέρβος, πώς λέγεται και που παίζει, Ο Τάνκοβιτς είναι στην αποστολή, αλλά προέρχεται από τραυματισμό. Κρίμα. Μεγάλος παιχταράς είναι. Με Τάνκοβιτς, Γκαρσία, Ολιβέιρα και τον Μάνταλο στον πάγκο, με τρεις χαφ δεν χάνει άγκμα στην Τούπα. Και είδες, βάζει Ολιβέιρα και όχι Ανσαριφάρτ, γιατί έχει ψηλά κορμιά ο ΠΑΟΚ πίσω, έτσι. Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα με κεφαλοσφαριστές, πάρα πολύ καλούς. Ο Άρνταλ, ο Σέντερφόρ, ο Σολογίγκρασον, απ' έξω Βαρέλα. Έχει αρκετούς παίκτες στον αέρα πάρα πολύ καλούς και έχει βάλει γκολ τα ανορθόδοξα, τα τσαπατσούλικα. Έχει γλιτώσει ο ΠΑΟΚ από τέτοιου είδους καταστάσεις δια του αέρος. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους απόντες της ΑΕΚ που, όπως είπα και πριν αρκετοί, είναι Σιμόες, Τσιγκρίνσκι, ο Γαλανόπουλος και ο Νεντελτσιάρου. Οι δύο χαφ είναι πάρα πολύ μεγάλες απουσίες. Ναι. Σαν κόσμο Γαλανόπουλο, δηλαδή, στο κύπελο, αν είναι έτοιμοι αυτοί οι δύο, αλλάζει επίπεδο η Άκη στα χαφ. Το πιστεύω και εγώ αυτό. Έχει καλούς χαφ, έχει εξτρέμ μπόλικους, Αλμπάνιδες, Τάνκοβιτς, Γκαρσίες κτλ. Φόρο έχει από 3 μήνες, 1,5. Πίσω είναι το θέμα της. Λοιπόν, να δούμε λίγο στο και το θέμα του Γιαννούλη, Κώστα, γιατί ήδη πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη φανέλα της Νόριτς. 12 συμμετοχές, 2 ασίστ, και οι Άγγλοι που δεν συνηθίζουν να γράφουν διθυράμβους, έτσι. Έχουν γράψει καλά λόγια, που σημαίνει με την Νόριτς να έχει ήδη ξεφύγει στην κορυφή της βαθμολογίας, ότι ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι θα πάρει και τα μαρούλια. Πολλά λεφτά στα ταμεία του, έτσι. Θα πάρει τα μαρούλια, βέβαια. Λοιπόν, πάμε και λίγο... Και θα κάνει καριέρα στην Α' Εθνική Αγγλίας, ενώ άλλο στο Ολυμπιακού, ο Πιτσιρικάς, στη Λίβερπουλ που πήγε, θα ψάχνει να βρει ομάδα και θα το στείλουν δανεικό μου. Θα δούμε. Αλλά αυτός με τα παιχνίδια φορμαρίζεται. Πάμε να δούμε τώρα και τον Παναθηναϊκό που παίζει στην Τρίπολη χωρίς Μπαράλες ο Αστέρας, αλλά με αρκετές απουσίες και ο Παναθηναϊκός. Οι πιο σημαντικές είναι του Μαουρίτσιο και του Βέλεθ. Εδώ τους βλέπουμε. Δεν παίζει ο Βέλεθ. Όχι. Μαουρίτσιο κλάταρε. Ο Μαουρίτσιο πάει για χειρουργείο. Περαστικά. Ρήξη χιαστών. Όχι ρήξη χιαστών, συγγνώμη. Ναι, πάντως πάει χειρουργείο. Πάμε λίγο. Να δούμε μια πιθανή εντεκάδα Παναθηναϊκού, που φαίνεται πως ο Μπόλωνη διατηρεί Διαφάνες, Χατζιωβάνη, Μακέντα στην τριάδα μπροστά, που πήγαν πολύ καλά στο ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Νιάς, Αλεξανδρόπουλος και Αγιούμπ, γιατί ξαφνικά γέμισε με απουσίες στα χάφη, εκτός και ο Κουρμπέλης και ο Σανκαρέ και ο Μαουρίτσιο. Μολόχου, Αγκάρ, Σέγκεφελ, Πούγκουρας και Διούδης. Η πιθανή δεκάδα του Παναθηναϊκού. Τετράδα του, αν ήταν ο Φέλε. Ρίξη μηνίσκο έχει ο Μαουρίτσιο, ναι. Η τετράδα του, ο goalkeeper, είναι καλή. Και εδώ βλέπω 4 χαφ. 4. Αν βάζει το Βιγιαφάνες, αν έρθει στο μυαλό μας ότι παίζει 4-3-1-2, ναι. 4-3, είσαι ρόμβο λίγο, να έρθει πιο μέσα ο Βιγιαφάνες και πάει ξαπάνω ο Χουανκάρ,
είναι μεστομένο κέντρο. Ο Αλεξανδρόπουλος είναι καλή επιστροφή. Συμφωνώ. Ο Νία στα χαφ είναι καλός παίκτης. Ψηλά δεν είναι καλός. Συμφωνώ. Λοιπόν, δηλαδή δεν χάνει. Δεν το βλέπω να χάνει εκεί μέσα. Πάμε τώρα να δούμε και τις σημερινές κληρώσεις σε Champions League και Europa League. Manchester City Dortmund, Porto Chelsea, Bayern Paris Saint-Germain, Real Liverpool. Το πιο αμφίροπο ποιο είναι τώρα από αυτά? Το πιο αμφίροπο για μένα? Το Real Liverpool. Το Real Liverpool, ναι. Ναι. Το Real Liverpool. Αλλά μην νομίζω ότι και οι υπόλοιποι. Καλά η Bayern, φίλε, άμα πάω εγώ τώρα στην Bayern εκεί στο ιατρείο, ναι, σαν τον Γιώκα θα με κάνω σε 3 μήνες, έτσι θα είναι, κτίνος. Είναι ασύλληπτη. Τους παίρνει τους παίκτες και τους φτιάχνει τέρατα. Είναι μεγάλη δουλειά αυτό. Σαν τα σκιτσάκια που μας έχει θυμάσει ο Γιώργος, ε. Ναι, πραγματικά. Τους βλέπεις και τρομάζεις. Δηλαδή, αν τους δεις πώς ήταν πριν 2 χρόνια, 3, και στη Λίμη. Βάζει πώς είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω τι παίρνουν, τι γυμναστική κάνουν κτλ. Δεν θέλω να πω. Αλλά δείχνουν ότι είναι ένα επίπεδο πάνω από τους υπολείπους. Mm-hmm. Αν πάει ο Γιαννούλης τώρα εκεί, που είναι ίδιος ο στρατής ο Νίκος, καλή του ώρα, θα το δεις σαν τον Γιώκα κι αυτό. Θα πεις τι έγινε, πώς έγινε. Πώς φούσκος έτσι. Ναι. Πάμε στο Europa, να δούμε και εκεί την κλήρωση. Η Arsenal που απέκτησε τον Ολυμπιακό θα παίξει με τη Σλάβια Πράγας που είχε αφήσει εκτός Leicester και Rangers. Γρανάδα, Manchester United, Arsenal, Σλάβια Πράγας, Άγιαξ Ρώμα, Δυναμό Ζάγκρεμ, Βιγιαρεάλ. Ωραίο το Άγιαξ Ρώμα. Σ' αρέσει, ε? Ναι. Βέβαια. Για να δούμε τι θα δούμε και στο Europa. Λοιπόν, έχουμε στη συνέχεια challenge να προγνωστικά και έχουμε αφήσει για φινάλε ένα αφιέρωμα στο Θανάση Γιαννακόπουλο, στη μνήμη του Θανάση Γιαννακόπουλο, ο οποίος έφυγε 2 χρόνια πριν. Γιατί όταν πεθαίνουν τέτοιοι άνθρωποι, πρέπει να τους μνημονεύουμε και να τους τιμάμε. Γιατί δεν είναι ότι είχαν λεφτά και κάναν περιουσία από το τίποτα. Ήταν και άνθρωποι. Και όταν φτάνεις σαν επιχειρηματίας τόσο ψηλά και είσαι τόσο ταπεινός στη συμπεριφορά σου, εδώ βλέπεις, πήρε άλλη μια εκπομπή και δεν σε μιλάει στον δρόμο. Είναι μεγάλο σχολείο αυτό. Σεβασμό στην οικογένεια Γιαννακόπουλου και το Δημήτρη που λέμε κουνήσου πάρει τον Παναθηναϊκό να έχουμε περισσότερο δουλειά κι εμείς. Κάνε κάτι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε εμείς στο... Είμαι γιαννακοπουλικός εγώ. Το γουστάρω τον. Α, και δεν μου αρέσει το μπάσκετ. Αλλά είναι... έχει χαρακτήρα που... Θα τον ήθελε στο ποδόσφαιρο? Πολύ. Ε. Πάρα πολύ. Δεν θα βαριόμασταν ποτέ, ε. Να έχω τον Μελισανίδη από τη μια. Το Μαρινάκι με τον άλλο τον... Πώς το λένε, τον Καράπαπα από την άλλη. Ναι. Το Γιαλακόπουλο από την άλλη. Ναι. Θα έχω να ασχολούμαι. Και Σαββίδη ο πατέρα από την άλλη. Το γιο του Σαββίδη. Να έρθει όμως ο κύριος Σαββίδη. Ναι. Φτάνει τόσο εκεί άραξε στη Ρωσία. Να έρθει και αυτός εδώ πέρα. Λοιπόν, για να, για να σε δω φορμαρίστηκες στα προγνωστικά σου. Για να σε δω. Είμαι δεφορμέ. Ναι, θα το γυρίσεις. Λοιπόν, Απόλλων Σμύρνης, ΑΕΛ. Διπλό. Διπλό. Εγώ λέω ισοπαλία. Βόλο Σόφι. Άσος. Άσος, λες εσύ, ε. Φλερτάρω πολύ και τον προπονητή του Βόλου. Ποιος? Η αλφαεθνική μας. Και το Ράστα μας. Θα έχει ρεπορτάζ εδώ, καλοκαίρι, μετά από το Μάλλον. Θα έχει, ε. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, και εγώ θα πάρω Άσο. Έχει πολλές αποσύσεις Σόφι. Πας για ένα ατρόμητος. Γκολ, γκολ. Γκολ, γκολ. Εγώ λέω Άσο. Πανετολικός Λαμία. Αυτό το βλέπω χ. Χ. Ας το μοιράσουμε. Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός. Διπλό. Και εγώ το βλέπω ιδρωμένο, αλλά διπλό. Ολυμπιακός Άρης. Χ. Χ. Άσο under 3,5. Έτσι αλλιώς θα το πάρει, πιστεύω. Λοιπόν, και πάω ΚΑΕΚ. Χ. Χ. Εγώ θα πάρω εδώ το Χ2. Ο Άσος έχει πέσει κάτω από την 70. Δεν ξέρω γιατί το δίνουν τόσο φαβορεί το ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι, το δίνουν πολύ φαβορεί το ΠΑΟΚ. Ανεπίτρεπτα τόσο χαμηλό.
για τη δυναμικότητα των ομάδων. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως προείπα, θα κάνουμε επίλογο βλέποντας ένα μίνι αφιέρωμα στη μνήμη του Θανάση Γιαννακόπουλου. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα στις 6. Αύριο, Betty Weekend στις 4.30 το μεσημέρι. Να είστε καλά. Ήταν 19 Μαρτίου του 2019, όταν ο πολιτικός και αθλητικός κόσμος βυθιζόταν στο πένθος από την απώλεια του Θανάση Γιαννακόπουλου, ενός ανθρώπου που συνέδεσε τη ζωή του με την αγάπη του για την οικογένεια, αλλά και για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι αρχίζει μια νέα εποχή για τον Παναθηναϊκό. Τα αδέρφια και όλη η οικογένεια, όπως ξέρετε, στέκονται στην ομάδα, θα σταθούμε και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, ώστε αυτή η ομάδα όχι μόνο να πρωταγωνιστεί στον ελληνικό χώρο, αλλά και στον ευρωπαϊκό. Ο Θανάσης Γιαννακόπουλος είχε διατελέσει για αρκετά χρόνια σύμβουλος της ΕΠΟ. Από το 1992 υπήρξε συνιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού μαζί με τον αδερφό του Παύλο, αλλά το 2012 παρέδωσε την διοίκηση στο γιο του αδερφού του Παύλου, Δημήτρη. Ανέλαβε την Προεδρία των Ερασιτεχνικών Τμήματων του Παναθηναϊκού από το 1999 έως το 2009. Επίσης υπήρξε πρόεδρος του Επαγγελματικού Τμήματος Βόλεϊ Ανδρών του Παναθηναϊκού την περίοδο 2008-2009. Ήταν αγαπητός σε όλο τον ελληνικό αθλητισμό και είχε σε όλες τις ομάδες μεγάλες συμπάθειες παρά τον παρορμητικό χαρακτήρα του, χαρακτήρας ο οποίος του είχε προσδώσει το προσωνύμιο Τυφώνας. Μαζί με τον αδερφό του Παύλο έφεραν τον Παναθηναϊκό 6 φορές στο θρόνο της EuroLeague. Έδωσαν στο όνομα της ομάδας μυθική διάσταση. Την έκαναν ένα από τα 3-4 απόλυτα ιερά τοτέμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Στην Ελλάδα πήραν 19 πρωταθλήματα. Πήραν 15 κύπελα. Οδήγησαν τον Παναθηναϊκό σε 3 Triple Crown. Πήραν το διπυρωτικό. Έφεραν μυθικούς παίκτες στην ομάδα. Wilkins, Σκότε, Ράτζα, Μποντιρόγκα, Γιασκεβίτσιους, Σαγκάλης, Αλβέρτης, Διαμαντίδης. Στο ίστατο χαίρε προς τον Θανάση Γιαννακόπουλο πραγματοποιήθηκε και η μεγάλη του επιθυμία να οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία με τη σημαία του Παναθηναϊκού.